λόγο βέβαια, ο κύριος Χάρης Τσιλιώτης, μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Καλώς ορίσατε, κύριε Τσιλιώτη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Θωμαίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλησπέρα και στους ακροατές. Λέγαμε εδώ με τον καθηγητή ότι έχουμε πάψει να μιλάμε για ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής και μιλάμε για πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου. Έχουμε αναστράψει. Ναι, παρόλο ότι η θεσμική μου ιδιότητα και μάλιστα του Αντιπροέδρου συγκεκριμένα της Επιτροπής. Όχι απλού μέλους, ναι, της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, δεν μου επιτρέπει να πάρω θέση στα τεκτενόμενα των τελευταίων ημερών. Παρ' όλα αυτά, ας μου επιτρέψετε να πάρω θέση ως πολίτης και ως φίλαθλος, ότι δεν είναι ευχάριστα πράγματα αυτά που βλέπουμε, ακούμε και διαβάζουμε για το φαινόμενο το οποίο περιγράψατε ως πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπάνω να μιλήσω για ποδοσφαιρικό λαϊκισμό. Υπάρχει ο λαϊκισμός στην πολιτική, υπάρχει ο λαϊκισμός στην κοινωνία. Μέχρι τώρα ξέραμε τον λαϊκισμό στην πολιτική και στην κοινωνία. Τώρα βιώνουμε και τον λαϊκισμό στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, ως όχημα για διείσδυση του ποδοσφαίρου στην πολιτική. Ναι. Μέχρι εκεί θα ήθελα να πω, δεν θα ήθελα να πω παραπέρα. Και αυτό βέβαια για ποδοσφαιρικό λαϊκισμό που λέτε έχει να κάνει με την οικονομική εξουσία και όχι με την πολιτική εξουσία, ίσως γιατί κάποιοι δεν θέλουν να είναι διακριτή η ρόλη. Με την ποδοσφαιρική συγκεκριμένα εξουσία, ναι, η οποία διαπλέκεται με την πολιτική, mm-hmm, με την οικονομική, όπως το λέτε. Και νομίζω, επειδή είναι και συνταγματικό θέμα και καθηγητής συνταγματικού δικαίου είστε, θα πρέπει να είναι διακριτή η ρόλη. Το είπε και ο Πρωθυπουργός καθαρά στη συνέντευξή του στον Αντένα, ότι εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, οι επιχειρηματίες να κάνουν τη δουλειά τους, ο καθένας να κάνει τη δουλειά του και η ρόλη να είναι διακριτή όπως προβλέπει το ελληνικό σύνταγμα. Εγώ θα έλεγα κύριε Θωμαίδη, έκαστος εφώ ετάχθη. Mm-hmm. Η πολιτική εξουσία, η νομοθετική και η εκτελεστική, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ασκούν τις αρμοδιότητες όπως ορίζει το Σύνταγμα. Η Βουλή εκλέγεται από το λαό, αναδεικνύει την κυβέρνηση, η κυβέρνηση ασκεί τη γενική πολιτική της χώρας και κρίνεται στις επόμενες εκλογές. Αυτά είναι, νομίζω, πράγματα τα οποία είναι γνωστά σε όλους. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι συνταγματολόγος. Τα διδάσκουμε στο πρώτο έτος της νομικής και, ναι, και του τμήματός μου, στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Όχι μόνο στη νομική, αλλά και σε κάθε τμήμα που διδάσκεται το συνταγματικό δίκαιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, πολλά πράγματα στη χώρα μας έχουν ξεφύγει, δεν είναι το μοναδικό, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα, εγώ να ρωτήσω με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού της νέας σύνθεσης, γιατί έχω κάνει πολύ και σκληρή κριτική στην παλαιά σύνθεση. Εσείς είστε μέλος της νέας σύνθεσης και γίνεται μια προσπάθεια. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο ακριβώς. Ναι. Από τον Νοέμβριο του 2021. Ναι. Και γίνεται μια προσπάθεια συμμαζέματος, θα έλεγα, αλλά μπορεί να συμμαζευτεί το πράγμα τη στιγμή που υπάρχει μια αντίληψη ότι ναι, μεν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού παίρνει αποφάσεις, αλλά αυτές οι αποφάσεις κατ' ουσίαν δεν εκτελούνται στα αθλητικά δικαστήρια. Ναι. Αυτό που λέτε δεν απέχει από την πραγματικότητα, ή τουλάχιστον δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα θέμα, μάλλον υπάρχουν πολλά θέματα όσον αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε τη δουλειά μας όπως θέλουμε να την κάνουμε, όπως πρέπει να την κάνουμε, σύμφωνα με τον νόμο. Ένα μεγάλο θέμα είναι αυτό το οποίο αναδείξατε. Ναι. Δηλαδή ότι ενώ η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει εκ του νόμου του Επαγγελματικού Αθλητισμού, το νόμο 27-25 του 1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί πολλές φορές και ισχύει σήμερα, έτσι, έχει κάποιες αρμοδιότητες μεταξύ των οποίων σε συγκεκριμένα θέματα μπορεί να παίρνει αποφάσεις οι οποίες επισύρουν την ποινή αφαίρεσης βαθμών. Ναι. Όμως για κάποια δελτηρία του νομοθετικού πλαισίου, και δεν νομίζω ότι είναι τυχαία, έτσι πιστεύω, ναι, και έτσι τουλάχιστον λειτουργεί
την απόφαση της αφαίρεσης των βαθμών δεν την επιβάλλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δηλαδή δεν την επιβάλλει το όργανο το οποίο διαπιστώνει μία παράβαση της νομοθεσίας από κάποια ΠΑΕ ή από κάποια ΚΑΕ, αλλά ανατίθεται, και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω αυτό που είπατε και εσείς, εκ του πονηρού, ανατίθεται στα δικαιοδοτικά όργανα των ομοσπονδιών να εφαρμόσουν, δηλαδή δικαιοδοτικά όργανα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, να εφαρμόσουν τον νόμο της πολιτείας σύμφωνα με το πειθαρχικό κώδικα των ομοσπονδιών. Με αποτέλεσμα ο πειθαρχικός κώδικας για λόγους σκοπιμοτήτων να προβλέπει διάφορες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και η παραγραφή, η περιβόητη παραγραφή, η οποία μάλιστα στο ποδόσφαιρο είναι για συγκεκριμένες περιπτώσεις και για αρκετές περιπτώσεις τρίμηνη, δηλαδή μέσα σε 3 μήνες από τη διάπραξη της παράβασης η παράβαση παραγράφεται. Άρα λοιπόν δεν τιμωρείται. Ενώ το προτάσμα διαρκεί 9 μήνες. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα τελικά οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να καθίστανται ανενεργές με αυτήν την κατασκευή, με αυτό τον... Άρα στην ουσία πάνε στο καλάθι των αχρήστων. Βγάζεις μια απόφαση, τις παίρνει το ποδοσφαιρικό αυτοδίκητο ή το αθλητικό αυτοδίκητο και τις βάζει στο καλάθι των αχρήστων. Αλλά αυτή η επίκληση, η επίκληση του αυτοδίκητου, κατά την άποψή σας, είναι ορθή? Δεν υπάρχει πράγματι ένα ποδοσφαιρικό ή αθλητικό αυτοδίκητο? Δεν πρέπει οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι καθηγητά να λειτουργούν αυτόνομα και πέρα από τις κρατικές παραμβάσεις ή τις ημικρατικές? Γιατί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν είναι ακριβώς κρατική επιτροπή, έχει άλλο χαρακτήρα. Όχι, είναι κρατική, υπάγεται στο Υπουργείο. Ναι. Στο Υπουργείο Αθλητισμού. Ναι. Είναι διοικητική αρχή. Οι αποφάσεις της υπόκειται σε τις εγκυρώσεις ενώπιον του διοικητικού εφετείου. Mm-hmm. Δεν θα την έλεγα ημικρατική. Είναι κρατική, είναι τα μέλη της ορίζονται με απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού και εγκρίνονται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Άρα λοιπόν είναι αποφάσεις κρατικές. Κρατική επιτροπή, ναι. Όχι κυβερνητικές. Το καταλαβαίνω. Είναι μια δημόσια αρχή. Είναι μια ιωνία ανεξάρτητη αρχή. Βεβαίως. Απ' την άλλη πλευρά όμως, η επίκληση του αθλητικού αυτοδιοίκητου δεν δημιουργεί μια συνθήκη η οποία μπορεί να πει αύριο η ΕΠΟ, ξέρετε, εντάξει, εσείς βγάζετε μια απόφαση, αλλά εμείς τακτοποιούμε πειθαρχικά τα τοίκου μας? Ναι, κοιτάξτε, αυτό λέει η ΕΠΟ και αν θέλετε εδώ είναι η κακοδαιμονία της όλης ιστορίας. Mm-hmm. Το αυτοδιοίκητο έχει κάποια όρια, δηλαδή δεν μπορεί ούτε η ΕΠΟ ούτε τα σωματεία να εκφεύγουν κάποιων κανόνων οι οποίοι επιβάλλονται από νόμους του κράτους. Εν προκειμένου σας είπα, υπάρχει ο νόμος για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ναι. Ο θεματοφύλακας, αν θέλετε, του νόμου περί επαγγελματικού αθλητισμού είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε τη λογική ότι το αυτοδιοίκητο είναι απόλυτο και απεριόριστο, τότε δεν θα έπρεπε να υπάρχει Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν νόμος για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι όχι απλώς υπερβολικό, θα ήταν παράδοξο. Έτσι. Και κανένα δικαστήριο δεν έχει κρίνει το νόμο για τον επαγγελματικό αθλητισμό αντισυνταγματικό, ούτε οι διεθνείς ομοσπονδίες έχουν πει, έχουν ενοχληθεί από την ύπαρξη νόμου περί επαγγελματικού αθλητισμού. Απλώς όταν υπήρξε προσφυγή στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Λοζάνης, στο ΚΑΣ, υπήρξε η εποδός ότι θέλω και μία απόφαση, έλεγε το ΚΑΣ, θέλω και μία απόφαση αθλητικού δικαστηρίου, δεν μπορώ να αρκεστώ σε μία απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι, κοιτάξτε, εξαρτάται για ποια θέματα. Θέματα τα οποία είναι καθαρά πειθαρχικά, δηλαδή τιμωρείται μία ομάδα με αφαίρεση βαθμών γιατί οι οπαδοί της δημιούργησαν επεισόδια. Ναι. Ή τιμωρείται ένας ποδοσφαιριστής με κάποιες αγωνιστικές γιατί αποβλήθηκε ή γιατί
είχε μία συμπεριφορά η οποία συνιστά παραβίαση όντως του πειθαρχικού δικαίου της ΕΠΟ. Α, σε αυτά τα θέματα βεβαίως. Έχει πρώτο λόγο το αθλητικό δικαστήριο όμως εδώ. Και το τελευταίο. Και το τελευταίο. Ναι, αλλά ξέρετε, ακόμα και στο θέμα της φερόμενης πολυδιοκτησίας του ΠΑΟ και της Ξάνθης, ακόμα και εκεί το ΚΑΣ έκρινε ότι πρέπει να υπάρχει απόφαση αθλητικού δικαστηρίου. Θα μπορούσε να γίνει το θέμα έτσι, ούτως ώστε η απόφαση αθλητικού δικαστηρίου να είναι διαπιστωτική. Ναι. Και δεν έγινε τότε, δεν είχε γίνει. Όχι. Έρχεται λοιπόν το αθλητικό δικαστήριο και ενώ παίρνουμε αποφάσεις για θέματα επαγγελματικού αθλητισμού, δηλαδή για θέματα, να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο μας είχε απασχολήσει πριν από μήνες, στις αρχές του χρόνου, για μεταβίβαση μετοχών ομάδας, να μην αναφέρω, ναι, ενδεχομένως και εσείς και οι ακροατές μας, όσοι παρακολουθούν τα πράγματα, θα καταλάβουν σε ποια ομάδα αναφέρομαι, σε ποια ΠΑΕ αναφέρομαι. Είχαμε μεταβίβαση μετοχών κάτω από το τραπέζι, κάτι το οποίο είναι παράνομο. Εξώφερμα παράνομο. Διαπιστώθηκε αυτό το πράγμα και η απόφαση της Επιτροπής είναι ότι όντως έγινε μεταβίβαση και μάλιστα διπλή μεταβίβαση και αναμεταβίβαση. Κάτω δηλαδή τραπέζι. Ο ιδιοκτήτης, ναι, μεταβίβασε σε άλλο πρόσωπο και αυτός εν συνεχεία μετά από 2 χρόνια του αναμεταβίβασε τις μετοχές. Ναι. Άρα λοιπόν διπλή η παράβαση. Και διαπιστώνουμε την παράβαση η οποία επισύρει αφαίρεση από 5 έως 10 βαθμούς και έρχεται όχι το πρωτοβάθμιο, το οποίο λέει καλά τα είπε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, το δευτεροβάθμιο όργανο και λέει η παράβαση αυτή έχει παραγραφεί. Μα η παραγραφή, έστω και αυτή η τρίμηνη σκανδαλώδης, ισχύει για τις πειθαρχικές παραβάσεις του κώδικα, του πειθαρχικού, αυτά που σας ανέφερα. Όχι, δηλαδή, για τις μετοχές. Τιμωρείται με 3 αποθυμίες. Όχι για τη μεταβίβαση των μετοχών. Όχι για θέματα που αφορούν τον νόμο περί επαγγελματικού αθλητισμού. Αλλιώς τότε δεν θα έπρεπε να υπάρχει επιτροπή. Μα εδώ κύριε καθηγητά, φτάσαμε στο σημείο να λέει η επιτροπή δεν εκδίδω πιστοποιητικό συμμετοχή σε μια ομάδα και να την βλέπουμε την ομάδα να μετέχει κανονικά στο πρωτάθλημα. Και αναρωτιέται ο απλός πειράτος. Ναι, και προστεί η επιτροπή, προστεί η λειτουργία της επιτροπής. Έτσι. Αλλά αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο αναδεικνύεται και πολύ σωστά το αναδεικνύεται και μου δίνεται τη δυνατότητα να το αναδείξω και εγώ με περισσότερες λεπτομέρειες ως μέλος της Επιτροπής. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή. Δεν υπάρχει επαρκές διοικητικό προσωπικό το οποίο να στελεχώσει την Επιτροπή. Δεν υπάρχει επιστημονικό προσωπικό. Δεν υπάρχουν νομικοί όπως σε κάθε ανεξάρτητη αρχή. Έτσι. Δεν υπάρχουν λογιστές, διότι εξετάζουμε πάρα πολλά οικονομικά θέματα που χρειαζόμαστε και νομικούς και λογιστές, οικονομολόγους. Δεν υπάρχει τίποτα, με αποτέλεσμα εμείς, οι οποίοι έχουμε και άλλες αρμοδιότητες. Εγώ είμαι καθηγητής και άλλοι συνάδελφοι είναι καθηγητές, άλλοι είναι από το χώρο του αθλητισμού, άλλοι είναι στο χώρο της οικονομίας. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε τη δουλειά την οποία σε άλλες αρχές κάνει το επιστημονικό προσωπικό. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε εμείς και να πω και το τελευταίο, το κερασάκι στην τούρτα αν μου επιτρέπετε, ναι, χωρίς οικονομικές απολαβές μέχρι στιγμής. Αυτή τη στιγμή η νέα επιτροπή, τα μέλη της νέας επιτροπής, ένα χρόνο τώρα δεν έχουμε πληρωθεί. Σοβαρολογείται, επί ένα χρόνο δεν έχετε πληρωθεί. Επί ένα χρόνο δεν έχουμε πληρωθεί, διότι ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών δεν υπέγραφε την κοινή υπουργική απόφαση που του είχε προωθήσει ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Απίστευτο. Και όμως αληθινό. Και όμως αληθινό. Και σας λέω ότι υπερβάλλουμε σε προσπάθεια, σε επιστημοσύνη, σε έργο, τα μέλη της Επιτροπής, κάνουμε δουλειά την οποία δεν θα έπρεπε κανονικά να κάνουμε, να την κάνουν άλλοι, να μας βοηθάνε άλλοι, κάνουμε και τη δουλειά βοηθών που δεν έχουμε και στο τέλος δεν έχουμε πάρει και τίποτα. Έτσι. Απίστευτο. Νομίζω ότι βάζετε ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά, δηλαδή βάλατε και το ζήτημα του επιστημονικού προσωπικού, το ζήτημα της τελέχωσης που είναι κρίσιμα και βάλατε και αυτό της αμοιβής. Θα συζητήσουμε και πάλι κύριε καθηγητά πολύ σύντομα, όποτε γιατί θέλετε, θα πρέπει να διακόψουμε και για τη μετάδοση του αγώνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον κύριο Μαυρόπουλο που ήταν μαζί μας. Πρέπει και να ευχαριστώ. Φάμε...